Λοιπόν, παιδιά, τελευταία εκπομπή για το 2022. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνοδεία όλη αυτή τη χρονιά και την αγάπη και τη στήριξη. Τις θερμότερες ευχές μου για το νέο έτος. Μας εύχομαι πολλές αφορμές για να τις γιορτάζουμε πίνοντας σαμπάνια ή ό,τι άλλο θέλει κανείς. Θα ακούσετε μία απολαυστική εκπομπή με τον μοναδικό storyteller Ted Lelica. Στο Instagram TED κάτω Παύλα Λέλεκα, θα τα βρείτε όλα, στο γιατιόχι.gr. Και πρέπει να αποκλίνοντας ότι όταν πίνουμε, ας οδηγήσει αυτός που δεν ήπιε ή να πάρουμε ταξί, μια χαρά καλύτερα για όλους. Τα πάντα για τη σαμπάνια. Καλή χρονιά να έχουμε. Έχω πατήσει κουμπί ηχογράφησης. Για πες μου λίγο, τι ώρα έχεις ξυπνήσει το πρωί? Έχω ξυπνήσει από τις 8 παρά, χωρίς ξυπνητήρι. Λοιπόν, πριν μπούμε στο θέμα, μάλλον στο θέμα, θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Είναι ΜΟΕΤ, είναι ΜΟΕ Σαντών, πώς είναι? Είναι το ΤΑΦ, ακούγεται. Ακούγεται το ΤΑΦ, παιδιά. Είναι ακούγεται, δεν είναι... Όχι, δεν είναι άϊχο, όπως το λένε, δεν είναι σιωπηλό, είναι ΜΟΕΤ. Και αυτό γιατί οι ρίζες της οικογένειας ΜΟΕΤ βαστάνε από την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Έξω και το περίφημο umlaut, τα δύο διαλυτικά πάνω από το έψιλον, ναι, που υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται προγενεών για γαλλικό όνομα. Μεγάλη τιμή και χαρά που έχω και από κοντά Ted Lelecas. Δική μου και η χαρά και η τιμή. Wine communicator, μετά από το ρούμι, το whisky, τα κοκτέιλ που είπαμε και το κονιάκ με κοροβέση, Ted Lelecas, τα πάντα για τη σαμπάνια. The stage is yours. Η σαμπάνια, η οποία μέρες που είναι τώρα που θα βγει εκπομπή, αν και είναι διαφορετικά, έχει τη τιμητική της. Ακόμα και άμα δεν είμαστε πλούσιοι, ρε παιδιά, μία σαμπάνια είναι για να γιορτάσουμε γάμους, αραβώνες, γενέθλια, πρωτοχρονιά. Τέλος πάντων, έχουμε πιει μια φορά στη ζωή μας σαμπάνια. Εντάξει, εμείς το πάμε παραπέρα βέβαια και λέμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ότι η σαμπάνια δεν είναι μόνο για γενέθλια, γάμους, γιορτές και πανηγύρια, αλλά πρωτοχρονιές και όλα αυτά. Αλλά είναι μία. Εντάξει, όχι ακριβώς φτηνή, αλλά μία πολυτέλεια που θα μπορούσε να είναι κάπως πιο καθημερινή ή κάπως πιο συχνή, τέλος πάντων. Γιατί εμείς και εγώ προσωπικά τη θέλουμε στο τραπέζι. Τη θέλουμε μέρος του φαγητού. Θέλουμε pairing, θέλουμε γαστρονομία. Όχι απαραίτητα υψηλή, αλλά θέλουμε φαγητό μαζί. Η πρωτοχρονιά όμως είναι συνώνυμο η σαμπάνια. Η πρωτοχρονιά, ναι, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε την αναχώρηση της χρονιάς που φεύγει και την έλευση. Γιατί με μπουρμπουλήθρες. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι η σαμπάνια? Η σαμπάνια είναι ένα αφρόδες κρασί. Ναι. Είναι το πρώτο αφρόδες κρασί, το οποίο το ξέρουμε εδώ και αιώνες χάρη σε κάποιες πολύ μεγάλες και φωτισμένες προσωπικότητες όπως ο καλόγερος Πιέρ Περινιό, κατά κόσμο Ντόμ Περινιό. Είναι το αφρόδες κρασί που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας στην Γαλλία βάσει μιας πολύ έτσι, συγκεκριμένης και ιστορικής παραδοσιακής μεθόδου και είναι το απόλυτο κρασί της χαράς, της λάμψης, της γιορτής, της επιτυχίας και του σωστού food pairing, του σωστού συνδυασμού με φαγητό. Πόσα χρόνια δηλαδή μετράει? Κοίταξε, να σκεφτείς ότι ο Ντόμ Περινιόν είχε πιάσει φίλο κολλητό τον βασιλιά Λουδοβίκο το 14ο της Γαλλίας, τον Λουί XIV ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος αυτό, τώρα είμαστε στο 17ο αιώνα. Ναι. Και τον έπεισε ότι σε αυτές τις λαμπερές γιορτές που έκανε στις Βερσαλίες το κρασί που πρέπει να πίνουν εκεί οι υψηλοί του καλεσμένοι και να απολαμβάνουν για να απολαμβάνουν τη ζωή είναι η σαμπάνια. Μιλάμε τώρα, μετράμε 1600-1700 εκεί γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα μεσουράνησε ο Ντόμ Περινιόν. Και όταν λες το πρώτο αφρόδες κρασί εννοείς χρονικά, είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε με μπουρμπουλήθρες? Ναι, γιατί μέχρι τότε και πριν την μεγάλη έτσι την εμπνευσμένη σκέψη του Ντόμ Περινιόν, όταν το κρασί γινόταν με μπουρμπουλήθρες κατά λάθος, οι Γάλλοι, τότε γιατί εκεί ξεκίνησαν όλα, οι Γάλλοι χωρικοί, οι αμπελουργοί, οι νοποιοί, νόμιζαν ότι είναι δαιμονισμένο. Και ότι είναι, ναι, γιατί έβλεπαν το κρασί τους να αφρίζει και δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό. Είναι ελαττωματικό, έχει κάποιο πρόβλημα, ή μήπως ο σατανάς το έχει καταραστεί. Περίμενε, κατά λάθος τι εννοείς? Πάμε από τους κατά λάθος πρώτα.
Δεν χρειάζεται να πούμε σε πολύ τεχνικά. Όχι, τεχνικά, έτσι. Αλλά κατά λάθος σημαίνει ότι αυτή η δεύτερη ζύμωση μέσα στη φιάλη, χάρη στην οποία έχουμε τη σαμπάνια σήμερα, ναι, που είναι και αν θέλεις ο ακρογωνιαίος λίθος της μεθόδου παραγωγής της σαμπάνιας, ναι, ξεκίνησε ως ένα ατύχημα γιατί δεν ήξεραν να διαχειριστούν οι νοποιοί της εποχής, ναι, όλους αυτούς τους αιώνες πίσω δηλαδή, χωρίς ούτε την τεχνολογία ούτε την τεχνογνωσία που έχουμε σήμερα, και τελείως έρμεα της φύσης και του καιρού, ναι, το γεγονός ότι αυτή η ζύμωση γινόταν αυθόρμητα, επειδή δεν είχαν τα μέσα να την ελέγξουν. Ωραία, και το είδε κάποιος δηλαδή και είπε όπα, όπα. Το είδανε πολλοί, προσπάθησαν να το διορθώσουν, μεταξύ των οποίων και ο Ντόμ Περινιόν, αλλά όν ένας από τους ξυπνότερους ανθρώπους της εποχής του και ένας φοβερά δημιουργικός άνθρωπος, ένας ειδικός του marketing πριν καν το marketing υπάρχει ως επιστήμη, είπε ότι από τη στιγμή που κανένας άλλος δεν έχει κρασί με μπουρμπουλήθρες, ναι, αντί να αναλωνόμαστε στο να το φοβόμαστε και να νομίζουμε ότι είναι ελαττωματικό, ας ξυπνήσουμε για να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα κρασί μοναδικό. Δηλαδή, η Moët Hennessy Louis Vuitton. Ακριβώς. Το αντίστοιχο, Louis Vuitton Moët Hennessy. Αυτό. Ναι. Οικογένεια Αρνό, που έχει στην κατοχή της τη σαμπάνια που γνωρίζουμε όλοι, είναι το iconic, σωστά. Όμως ο πλανήτης. Είναι και ο δημιουργός, σωστά τα λέω. Είναι ο ιδιοκτήτης, αν θέλεις, ναι, του οίκου που πήρε το όνομά του από τον δημιουργό της σαμπάνιας, τον Ντόμ Περινιόν. Ωραία. Η σαμπάνια γίνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μόνο ή και τη βρίσκουμε και αλλού? Όχι, σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή που είναι η Καμπανία. Είναι το βορειότερο σημείο του Αμπελώνα της Γαλλίας, λίγο έξω από το Παρίσι. Ακεί, ναι. Ναι. Λίγο νότια από το Παρίσι για να ακριβολογούμε. Μια περιοχή η οποία ιστορικά αλλά μέχρι και σήμερα μαστίζεται από πολύ δύσκολες και απρόβλεπτες κλιματολογικές συνθήκες. Όπως και το Παρίσι. Όπως και το Παρίσι, αλλά το Παρίσι δεν έχει Αμπελώνα. Αλλάζει ο καιρός 50 φορές την ημέρα, όποιο μήνα και να πάει κανείς. Ακριβώς. Στην δε Καμπανία αυτό το πράγμα δημιουργεί μια φοβερή αβεβαιότητα από χρονιά σε χρονιά. Και αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που έκαναν την σαμπάνια αυτό που είναι σήμερα. Γιατί η σαμπάνια φτιάχνεται από κρασιά, όχι από μία εσοδεία, αλλά από πολλές. Εσοδεία, ίσον ποικιλία ή άλλο μου λες? Χρονιά. Α, χρονιά. Χρονιά. Από πολλές. Από πολλές. Γι' αυτό και άμα δεις... αυτό. Δηλαδή, περίμενε. Ποικιλία, πώς λέγεται, τα φύλλα πώς λέγονται? Είναι τρεις οι ποικιλίες ή επιτρεπόμενες για τη σαμπάνια. Ναι. Το Pinot Noir, ναι, το Chardonnay. Και το Pinot Noir, πόσο μου αρέσει το Pinot Noir. Αρέσει. Πάρα πολύ. Ναι. Το Pinot Noir, το Chardonnay και το Meunier. Αυτό είναι μια λιγότερο γνωστή ποικιλία, είναι τοπική της περιοχής της Καμπανίας και χρησιμοποιείται μόνο στο επιτρεπόμενο χαρμάνι, όπως λέμε, ποικιλιών της σαμπάνιας. Είναι χαρμάνι ή είναι σαμπάνια από το ένα, από το άλλο και από το άλλο? Μπορεί να είναι και από το καθένα ξεχωριστά, αλλά ο νόμος προβλέπει ότι οι περισσότεροι να το κάνουν, να φτιάχνουν το κρασί αυτό, τη σαμπάνια δηλαδή, από χαρμάνι των τριών αυτών ποικιλιών που είναι αυτές που επιτρέπονται. Η Ντόμ Περινιόν από πού είναι? Η Ντόμ Περινιόν είναι μια σαμπάνια η οποία φτιάχνεται μόνο από κορυφαία αμπέλια της περιοχής. Ναι. Αυτά που εμείς λέμε Grand Cru ή Premier Cru, δηλαδή τα πιο... Τι θα πει αυτό? Τα πιο προνομιούχα από πλευράς εδάφους, κλιματολογικών συνθηκών κτλ. Αμπέλια που ανήκουν στον οίκο. Και ως εκ τούτου φτιάχνεται μόνο από τις ποικιλίες Chardonnay και Pinot Noir, γιατί η ποικιλία Meunier που θεωρείται εντός αγωγικών λίγο πιο ταπεινή, ναι, δεν έχει φυτευθεί σε αυτά τα κορυφαία αμπέλια. Και είπες πολλαπλές σοδιές. Ναι. Άρα... Ναι, γι' αυτό και αν πάρεις στα χέρια σου μία... οποιαδήποτε, μία από τις περισσότερες σαμπάνιες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ναι, όχι η Ντόμ Περινιόν γιατί είναι από τις εξαιρέσεις, αλλά ας πούμε μία Moët Chandon, θα δεις ότι επάνω δεν αναγράφεται πουθενά μία εσοδεία. Ενώ λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, άμα πας τώρα σε μια κάβα και πάρει, θα πάρεις μία μαλαγουζιά, ναι, λέω τώρα, του 2021. Στη σαμπάνια είναι ελάχιστες αυτές οι οποίες είναι χρονολογημένες γιατί είναι από σταφύλια μίας εσοδείας. Και αυτό γιατί
Παραδοσιακά, επειδή είχαν αυτό το άγχος οι Σαμπενουά που λέμε εμείς, οι αμπελουργοί, Σαμπενουά, οι αμπελουργοί και οι εινοποιοί της καμπανίας, κρατούσαν κάβα εντός εισαγωγικών κάποιες ποσότητες από κάθε τους παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν την επόμενη χρονιά, σε περίπτωση που δεν τους βγάλει, ξέρω εγώ, ο καιρός είναι κακός, η εισοδία τους είναι μικρότερη, γίνει κάποια ζημιά ή οτιδήποτε, να μπορούν να προσθέσουν. Και αυτό το κάνανε στην αρχή ως ανάγκη, αλλά στην πορεία είδανε ότι αυτό τους δίνει ένα φοβερό αβαντάζ. Δεν το έχει κανένας άλλος στον κόσμο στο κρασί. Το αβαντάζ του είναι να μπορείς να παντρέψεις εντός εισαγωγικών τη φρεσκάδα του φρέσκου κρασιού της τρέχουσας εισοδίας με την ωριμότητα ενός παλαιωμένου κρασιού. Και αυτό είναι που δίνει μεταξύ άλλων την πολυπλοκότητα και νοστιμιά στη σαμπάνια. Το κρού που είπες. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω ένα μπουκάλι σαμπάνιας, πες πώς το είπες, κρου, πώς και το άλλο τη λέξη που είπες. Τι βλέπω πάνω να γράφει, πέρα από σαμπάνια. Τι κατηγορίες υπάρχουν δηλαδή, μέλλον. Οι κατηγορίες που βλέπεις στην ετικέτα, κατά κύριο λόγο, αφορούν στην ξηρότητα ή στη γλυκύτητα. Α, μάλιστα. Δεν είναι κρου αυτό που βλέπεις, είναι μπρουτ. Μπρουτ, ναι. Σημαίνει ξηρό. Το οποίο βάσει νόμου σημαίνει ότι μπορεί αυτή η σαμπάνια που έχει στα χέρια σου και γράφει μπρουτ να περιέχει μέχρι 12 γραμμάρια φυσικής ζάχαρης ανά λίτρο. Ναι. Αυτό είναι μια διαδικασία, ένα στάδιο της διαδικασίας της συνοποίησης σαμπάνιας που γίνεται στο τέλος. Και αυτό είναι που καθορίζει την ξηρότητα και την γλυκύτητα της σαμπάνιας. Το ενδιαφέρον είναι ότι μια σαμπάνια που είναι μπρουτ, που μπορεί να έχει μέχρι και 12 γραμμάρια ζάχαρη στο λίτρο, εμείς δεν την καταλαβαίνουμε αυτή τη γλυκύτητα. Δηλαδή αυτή τη σαμπάνια, η οποία 12 γραμμάρια δεν είναι λίγο. Αν πας σε μια καφετέρια και πάρεις ένα καφέ, το φακελάκι της ζάχαρης που σου δίνουν δίπλα είναι 6 γραμμάρια. Οπότε είναι σαν να λέμε δύο φακελάκια σε ένα γραμμάριο, σε ένα λίτρο, συγγνώμη, υγρού. Αν το βάζαμε στο νερό, το νερό θα ήταν γλυκό με τα δύο φακελάκια ζάχαρης. Η σαμπάνια δεν είναι, γιατί επειδή είναι κρασί με πολύ υψηλή οξύτητα και με όλες αυτές τις μπουρμπουλήθρες, ουσιαστικά ξεγελάει τον ουρανίσκο μας και τη γλώσσα μας και δεν μας αφήνει να νιώσουμε τη γλυκύτητα. Υπάρχει η ζάχαρη εκεί, αυτά τα όποια γραμμάρια ζάχαρη σε ένα λίτρο, αφενός γιατί, και ας μην την καταλαβαίνουν, να κάνουν το κρασί πιο στρογγυλό και πιο γλυκό πιωτό, όπως λέει ο λαός, και επίσης όταν πρόκειται να το πιούμε με φαγητό, επειδή συνήθως τη σαμπάνια την συνδυάζουμε με αλμυρές γεύσεις, δηλαδή χαβιάρι, θαλασσινά και ούτω καθεξής, αυτή η ζάχαρη, η κρυμμένη μέχρι τώρα, να μπορεί εκείνη τη στιγμή να πιάσει δουλειά, να πολεμήσει, αν θέλει, στην γλυκύτητα, την αλμύρα στο στόμα μας και να μας χαρίσει μια αίσθηση ισορροπίας. Εσένα ποια είναι αγαπημένη σου? Είναι πολλές. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή να σου απαντήσω. Γιατί υπάρχει, για μένα υπάρχει μια σαμπάνια για κάθε περίσταση. Ωραία, θα μας τα πεις πιο μετά. Η σαμπάνια παλαιώνεται? Ναι, αν και δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ακόμα και η πιο εμπορική σαμπάνια, εμπορική ετικέτα σαμπάνιας που υπάρχει στην αγορά, έχει πάρει σχεδόν 3 χρόνια για να έρθει στα χέρια μας. Ναι. Μπορεί και παραπάνω, αν έχει μείνει και στο εμπόριο για κάποιο διάστημα. Ναι. Σημαίνει ότι είναι ένα κρασί το οποίο είναι ήδη όριμο. Δεν έχουμε λόγο να το παλαιώσουμε. Αν βέβαια χρειαστεί, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν την ανοίξουμε μια σαμπάνια φέτος, την ανοίξουμε του χρόνου, του παραχρόνου, προφανώς και παλαιώνει. Μπορεί να διαβάζεις κατά καιρούς που βρίσκουν κάτι σαμπάνιες, εγώ, θαμμένες σε ναυάγια και ούτω καθεξής. Πίνονται αυτές? Εντάξει, όχι, αυτές δεν είναι. Αυτές έχουν ιστορική αξία και σημασία. Αλλά θέλω να σου πω κάποιες σαμπάνιες που τις κρατάμε, ας πούμε, που οι γονείς μας τους τις πάνε δώρο και τις πίνουν ή τις ανοίγουν ή τις ανακαλύπτουν μετά από χρόνια. Εγώ έχω βρει εξαιρετικούς θησαυρούς στο σπίτι των γονιών μου από κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Πίνονται μια χαρά. Ταξίδι, όχι. Είναι εξελιγμένες μεν, αλλά πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, και μετά την Μοέτ, αυτή είναι η πρώτη, είπαμε. Οι ιδιοκτήτες. Η Μοέτ καταρχάς είναι η νούμερο ένα σαμπάνια στον πλανήτη. Σκέψου ότι αυτό που το λέμε εμείς, αλλά δεν είναι υπερβολή. Εμείς λέμε, μάλλον οι άνθρωποι της Μοέτ που βγαίνουν στην αγορά, λένε ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, κάπου στον πλανήτη ανοίγει ένα μπουκάλι Μοέτ Σαντών. Και αυτό δικαιολογείται από τις πωλήσεις που έχει αυτή η σαμπάνια, που είναι πρώτη στον κόσμο με μεγάλη διαφορά. Η δεύτερη σαμπάνια στον κόσμο
Είναι επίσης δική μας, της Μοετιένεση, είναι η Βεύ Κλικό. Ναι. Η σαμπάνια του οίκου που ίδρυσε η κυρία Κλικό, αυτή η θρυλική χείρα που έφερε την επανάσταση. Εδώ είναι, θέλω να τα μάθω όλα. Εδώ μπορώ να στα πω και όλα. Εδώ πέρα, αυτή η ιστορία είναι με ένα μαγεύει. Θα σας πείσεις έτσι. Έτσι. Λοιπόν, η δεύτερη λοιπόν σαμπάνια, το δεύτερο μπραντ σαμπάνιας είναι η Βεύ Κλικό. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βραζιλία παρεμπιπτόντως. Νούμερο 2 σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Και μετά πολλές άλλες, μικρότερες, μεγαλύτερες. Γύρα ποια είναι, πες μου λίγο, πες ένα. Σύντομο, πες. Για την κυρία μπορούμε να μιλάμε μέχρι. Το σύντομο, θέλω να μάθουμε, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ποια είναι αυτή. Φανταστική ιστορία. Ναι. Είναι μια κυρία η οποία. Ήταν μια κυρία η οποία στα τέλη του 18ου αιώνα αγάπησε. Παντρεύτηκε, είδες, όλοι κάποτε αγαπήσαμε και πικραθήκαμε, αλλά δεν είναι παρούσεις. Λοιπόν, αγάπησε, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Εκείνη προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια, καμία σχέση, που είχε ένα, αν θυμάμαι καλά, με υφάσματα είχε η οικογένειά της να κάνει, πολλά λεφτά. Ο σύζυγος, ο κύριος Κλικό, ο πατέρας του, είχε μόλις κληρονομήσει από τον πατέρα του ένα μικρό εινοποιείο στην Καμπανία, στη Σαμπάνια. Έτσι. Σε ηλικία 27 ετών η κυρία Κλικό το χάνει τον άντρα της, μένει χείρα, βέβαια στα γαλλικά σημαίνει χείρα. Ναι. Και πρέπει να αναλογιστούμε ότι είμαστε σε μια εποχή, αρχές του 19ου πλέον αιώνα, όπου στη Γαλλία μια γυναίκα ήταν εντός αγωγικών αλλά κυριολεκτό ιδιοκτησία είτε του πατέρα της είτε του σύζυγου της. Και αν δεν είχε την άδεια είτε του συζύγου είτε του πατέρα, ούτε να δουλέψει μπορούσε, ούτε να έχει χρήματα μπορούσε, γενικώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μόνο εάν έμενε ορφανή ή αν έμενε χείρα, ο νόμος μπορεί και να έδειχνε κάποια ελαστικότητα, ας πούμε, για να μπορέσει αυτή η γυναίκα ή όποια να κάνει κάτι στη ζωή της. Η κυρία Κλικό δεν είχε κανένα λόγο να κάνει τίποτα, γιατί όπως είπα, προερχόταν από μια πολύ εύπορη οικογένεια, οπότε ήταν μια χαρά. Ήταν όμως, γι' αυτό και μέχρι σήμερα θεωρείται από τους Γάλλους, η πρώτη business woman στην ιστορία της Γαλλίας. Ναι. Ήταν δαιμόνια και είπε ότι αυτό το εινοποιείο το μικρό που με τον άντρα μου κάποια στιγμή ονειρευτήκαμε να το κάνουμε μεγάλο, θα το κάνω εγώ μόνη μου. Ήταν λοιπόν, είχε όραμα, αλλά και φοβερό τσαγανό, όπως τα λέγαμε. Είχε φοβερό θράσος, αυτό είναι κάτι το οποίο τη χαρακτήριζε. Τα έβαλε με όλους. Έσπασε κάθε κατεστημένο και κάθε ταμπού της εποχής επιχειρηματικό, γιατί σκέψου ότι σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο εμφανίστηκε μια 28χρονη κοπέλα που όλοι την έβλεπαν και γελούσαν και τελικά λίγο το 1800 μετά, το 1800 έτσι, να τα πούμε και αυτά. Λίγο μετά τις έκαναν υποκλήσεις γιατί άλλαξε τον κόσμο ουσιαστικά και σίγουρα τη σαμπάνια. Την ψάξω, να την ψάξω οπωσδήποτε, είναι μια ιστορία η οποία είναι συναρπαστική. Σκέψου ότι αν δεν ήταν η κυρία Κλικό, σήμερα η σαμπάνια. Μάλλον, εγώ και εσύ δεν μιλάμε για σαμπάνια. Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να μιλάμε για σαμπάνια. Ναι. Έτσι, είναι τόσο απλό. Α, τόσο καταλυτική ήταν η εμφάνισή της. Η ενασχόλησή της. Δεν είναι μόνο ότι πήρε τα ενία του εινοποιείου αυτού και του έκανε μεγάλο, αλλά. Ενίσχυσε και όλη τη βιομηχανία της σαμπάνια. Έκανε κάποιες εφευρέσεις και επινοήσεις γύρω από τη σαμπάνια που άλλαξαν όλο τον κλάδο. Δηλαδή εκείνη τελειοποίησε τη μέθοδο που φτιάχνει τη σαμπάνια. Χάρη σε εκείνη έχουμε ροζέ σαμπάνια. Α, να μας πεις και για τη ροζέ σαμπάνια. Εννοείται, θα σας πω για τη ροζέ σαμπάνια, γιατί είναι και η αδυναμία μου. Ωραία. Και χάρη σε εκείνη έχουμε και τις χρονολογημένες σαμπάνιες, γιατί εκείνη βρήκε τον τρόπο να απεμπλακούν όποτε και ενίοτε θέλουν οι εινοποιοί και να φτιάχνουν vintage σαμπάνια, χρονολογημένη σαμπάνια, που είναι και πιο εκλεκτή και πιο ακριβή. Η σαμπάνια φτιάχνεται με τον ίδιο τρόπο από τότε. Ναι. Προφανώς ο εξοπλισμός είναι διαφορετικός, έτσι, η τεχνολογία, αλλά η μέθοδος παραμένει η ίδια, όχι μόνο η ίδια, αλλά απαράβατη. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να την, πώς το λένε, να την παραβιάσεις ή να την αλλάξεις αν θέλεις να κάνεις σαμπάνια. Προφανώς κάποιες εργασίες που κάποτε γίνονταν με το χέρι τώρα γίνονται με πολύ προηγμένα μηχανήματα. Εντάξει, αλλά ως μέθοδος που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια. Ροζέ σαμπάνια. Ροζέ σαμπάνια. Η ροζέ σαμπάνια είναι ένα μαγικό κρασί. Η ροζέ σαμπάνια είναι ένα αφρόδες κρασί που ο περισσότερος κόσμος και δικαίως τη θεωρεί πολύ ρομαντική, πολύ όμορφη και έτσι είναι. Είναι και το ροζ μάρκετινγκ.
τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, που είναι, μας αρέσουν και τα ροζέ κρασιά στο χρώμα του σολομού και ροζέ σαμπάνια και ένα σωρό άλλα. Και είτε το πιστεύεις είτε όχι, ένας από τους λόγους, για να είμαι ακριβής, που τα ροζέ κρασιά είναι τόσο δημοφιλή τα τελευταία 15 χρόνια, είναι και η ροζέ σαμπάνια. Ναι, γιατί με την άνοδο της ροζέ σαμπάνιας άρχισαν και τα ροζέ, τα ήπια κρασιά, όπως λέμε, να ανεβαίνουν σε δημοτικό. Έχουν όλες οι μάρκες ροζέ σαμπάνια? Έχουν οι περισσότερες, νομίζω όλες πλέον. Πάλι με αυτά τα τρία σταφύλια που είπες. Πάλι με αυτές τις τρεις ποικιλίες, αλλά σε διάφορες αναλογίες που θέλει ο κάθε εινοποιός, ή και με δύο ή με οτιδήποτε, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως πλαίσιο λειτουργεί αυτό. Η ροζέ σαμπάνια, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο ροζέ κρασί της αγοράς, το χρώμα της προκύπτει από ανάμιξη κόκκινου κρασιού μέσα στο λευκό. Από δηλαδή, κόκκινο κρασί μέσα στο λευκό. Ναι. Όλα τα, αν όχι όλα, η συντριπτική πλειονότητα των ροζέ κρασιών που θα βρούμε σε μία κάβα, αλλά μιλάμε για ήπια κρασιά τώρα, φτιάχνονται από κόκκινα σταφύλια τα οποία, για να το πω πολύ πολύ έτσι απλά και λαϊκά, πατιούνται πολύ σύντομα. Έτσι. Ναι. Άρα παίρνουν πολύ λίγο χρώμα από το σταφύλι. Η κυρία Κλικό. Δεν είναι μίξη δηλαδή. Όχι, αυτό απαγορεύεται. Ωραία. Από τον νόμο. Όχι απλά. Ωραία. Δεν είναι, αλλά απαγορεύεται. Η κυρία Κλικό που σου ανέφερα πριν, επειδή οι συνθήκες οι κλιματολογικές στην Σαμπάνια, στην Καμπανία, ήταν και παραμένουν τόσο αντίξωες, ναι, με αποτέλεσμα η ροζέ Σαμπάνια κάθε χρόνο να μην είχε ίδιο χρώμα, γιατί δεν ορίμαζαν κάθε χρόνο τα σταφύλια με τον ίδιο τρόπο, άρα και το χρώμα του ήταν διαφορετικό. Ως γυναίκα και ως πολύ έξυπνη, είπε ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα κρασί όπως η ροζέ σαμπάνια που να το προωθούμε στην αγορά ως κάτι μοναδικό, ως κάτι εξαιρετικό, ως κάτι ακριβό, αλλά κάθε χρόνο να έχει διαφορετικό χρώμα. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Για να το καταπολεμήσουμε αυτό, για να το αλλάξουμε αυτό, επινόησε και ουσιαστικά πίεσε τον νομοθέτη να αποδεχτεί, και αυτό είναι μοναδικό σε όλο τον πλανήτη, την παραγωγή ροζέ κρασιού, ροζέ σαμπάνια στην προκειμένη περίπτωση, αναμενύοντας μία ποσότητα κόκκινου κρασιού στο λευκό. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκίνησαν οι εινοποιοί της σαμπάνιας να έχουν κρασί με ροζ χρώμα. Ναι. Στην πορεία όμως συνειδητοποίησαν ότι άλλο ένα προνόμιο που τους δίνει αυτό, η σαμπάνια είναι ένα πολύ προνομιούχο κρασί από όπου και αν το πιάσεις, έτσι. Ναι. Προσθέτοντας κόκκινο λοιπόν κρασί στο λευκό, ουσιαστικά έχεις ένα κρασί ως αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ πιο πληθωρικό, πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο ολοκληρωμένο. Το οποίο σημαίνει ότι ναι μεν, άμα θέλεις να το πιείς στο απεριτίφ στο ποτήρι ή ξέρω εγώ με κάτι απλό να το τσιμπήσεις είναι μια χαρά, αλλά αν θέλεις να το συνδυάσεις και με φαγητό έχεις πολύ πιο διευρυμένες δυνατότητες. Yeah. Δηλαδή με μια καλή ροζέ σαμπάνια μπορείς να φας κόκκινο κρέας, δηλαδή ένα φιλέτο πάπιας, ένα ταρτάρ μοσχαρίσιο, ένα φιλέτο τόνου. Εγώ για να καταλάβεις, μία από τις ομορφότερες γαστρονομικές εμπειρίες που έχω ζήσει είναι πριν από χρόνια στο Λονδίνο, ναι, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Savoy, από τα διασημότερα στον πλανήτη, το οποίο εστιατόριο φημίζεται για το μπέργκερ του. Το μπέργκερ του Savoy θεωρείται από τα κορυφαία στον κόσμο. Ναι. Το οποίο εμείς το φάγαμε αυτό το περίφημο μπέργκερ. Και όντως είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Όντως είναι. Σκεφτείτε, ναι, αυτή τη γεύση την έχω στη γλώσσα μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα και έχουν περάσει και 5 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Ναι. Και κάναμε το συνδυασμό με μεμόριες Αντών ροζέ σαμπάνια, που είναι από τους ωραιότερους που έχω απολαύσει ποτέ. Εμένα δεν με τραβάει να πιω σαμπάνια με φαγητό. Κι όμως αν το δοκιμάσεις, σου υπογράφω ότι θα σε εντυπωσιάσει. Γιατί είναι το κρασί το οποίο γαστρονομικά, όχι με τα πάντα, αλλά μέσα σε ένα αρκετά ευρύ πλαίσιο, μπορεί να κάνει μαγικά. Ναι. Πραγματικά μαγικά, όπως το λέω στο τραπέζι. Μια ροζέ σαμπάνια αυστηρά με κρέας. Ναι. Mm-hmm. Ποτήρι σαμπάνιας. Ποτήρι σαμπάνιας. Το ποτήρι σαμπάνιας λοιπόν ιστορικά ήταν αυτό το οποίο, αν νομίζω το έχουμε στο μυαλό μας όλοι από τα σερβίτσια των μαμάδων μας και των γιαγιάδων μας, αυτό το πολύ ανοιχτό και φαρδί. Ναι. Οι Γάλλοι το λένε κουπέτ. Και η ιστορία, ο μύθος λέει ότι φτιάχτηκε κατά διαταγή της Μαρίας Αντουανέτας, η οποία είπε ότι το ποτήρι, αυτό το σχήμα του, πρέπει να είναι, να βασιστεί στο στήθος της Αφροδίτης της Μήλου. Για να ενσαρκώνει ουσιαστικά την απόλυτη γυναικεία ομορφιά. Ναι. Έτσι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και πολύ εντυπωσιακό σχήμα ποτηριού που το ξέρουμε μέχρι σήμερα, αλλά είναι και πάρα πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό το ποτήρι για τη σαμπάνια. Γιατί επειδή είναι τόσο ανοιχτό το ευρύ το άνοιγμά του, ξεθυμαίνουν οι φυσαλίδες της σαμπάνιας. Α, γι' αυτό περάσαμε στο άλλο ποτήρι. Περάσαμε λοιπόν στο λεγόμενο φλουτ, το οποίο είναι μακρόστενο. Εμένα με ρωτάνε καμιά φορά και του λέω: παιδιά, τη σκουπέτη των γιαγιάδων και των μαμάδων, μην τις πετάξετε προφανώς. Φρούτοσαλάτες, μους σοκολά, ναι. Πώς το λένε, προφιτερόλ, τέτοια πράγματα. Με τα χαρά. Απλά όχι σαμπάνια. Όχι σαμπάνια. Περάσαμε κάποια στιγμή λοιπόν στο μακρόστενο φλουτ. Το οποίο, ναι μεν, επειδή είναι αρκετά στενό το στόμιό του, προστατεύει τη σαμπάνια και από τη θερμοκρασία και από το οξυγόνο, αλλά στην πορεία, γιατί ξέρεις, όλοι εμείς γυράσκουμε οι διδασκόμενοι, έτσι, και μαθαίνουμε στην πορεία πολλά πράγματα. Ναι, προφανώς, πάντα μαθητές. Ακριβώς. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν, οι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά, ότι με ένα τόσο στενό ποτήρι, μια καλή σαμπάνια, που έτσι κι αλλιώς τα αρώματα της είναι πολύ διακριτικά. Δεν είναι μια καλή σαμπάνια ποτέ δεν έχει τεράστια ένταση στα αρώματα. Άρα πρέπει να κοπιάσεις λίγο για να τα καταλάβεις και να τα απολαύσεις. Ναι. Το στενό λοιπόν αυτό το ποτήρι είναι, την προστατεύει, αλλά δεν την βοηθάει. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε περάσει σε ένα τρίτο στάδιο, αν θέλεις, στο ποτήρι της σαμπάνιας, το οποίο είναι μια ντεμή κατάσταση, δηλαδή είναι ένα φλουτμεν με αρκετά στενό στόμιο πάνω, αλλά πιο φαρδί το μπολ του κάτω, έτσι ώστε μέσα στο ποτήρι να του δίνει δυνατότητα να υπάρχει οξυγόνο, να δίνει δυνατότητα σε μια καλή σαμπάνια να μας αναδεί τα αρώματά της, να καταλαβαίνουμε και να απολαύσουμε καλύτερα. Να πούμε iconic σαμπάνιες. Να πούμε iconic σαμπάνιες, οι περισσότερες, να σου πω την αλήθεια. Η Dom Perignon όμως γιατί είναι πιο? Γιατί μεταξύ άλλων ήταν και η πρώτη αγαπημένη σαμπάνια του James Bond. Ναι. Την αγαπούσε πολύ. Και η Dom Perignon, μην ξεχνάς ότι εδώ και πολλά πολλά χρόνια πλέον είναι συνώνυμη της μόδας. Δηλαδή, ο οίκος έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους σχεδιαστές. Ο Καρλ Λάγκερφελντ είναι ο τελευταίος που μου έρχεται στο μυαλό. Είναι η αγαπημένη των περισσότερων star. Οι τελευταίοι ambassadors που έχουμε στον οίκο αυτό είναι ο Lenny Kravitz και η Lady Gaga. Και όπου και αν πας... Οι rappers πάρα πολύ. Συγγνώμη. Οι rappers στην Αμερική πάρα πολύ με τις σαμπάνιες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, στην Αμερική όλη αυτή η μουσική, R&B... Ναι, έχει βρει τα τελευταία χρόνια, εδώ και 8 περίπου χρόνια, έχει βρει το δικό της brand σαμπάνιας, πέρα από όλα τα άλλα, γιατί πάντα και η Dom Perignon όπως λες, που είναι η Armand de Brignac. Η Armand de Brignac είναι μια σαμπάνια, δεν ξέρω αν την έχεις δει, η οποία... Δεν την έχω δει, εγώ για την Κρίσταλ, ξέρα η Κρυστάλλα, μα το λέω σωστά, δεν ξέρω που Κρυστάλ. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Ωραία, πέστε αυτό, το δικό σου δεν το έχω δει. Αυτό το δικό μου λοιπόν, όπως λέω, η Armand de Brignac. Λοιπόν, αυτά όλα να σας πω όταν θα βγει η εκπομπή, θα είναι όλα στα social media, θα βγουν στο Instagram του, γιατί όχι, συνέχιση. Το Instagram τα βλέπετε και τώρα δηλαδή, άμα θέλετε όλα με τώρα αυτά ασχολούμαι. Όχι, αλλά... Εντάξει, θα μας τα στείλεις με αυτό. Θα σας τα στείλω. Ωραία. Η Armand de Brignac λοιπόν είναι μια σαμπάνια που επίσης έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, παρότι είναι πιο σύγχρονη. Είναι η σαμπάνια την οποία, το brand σαμπάνιας για να ακριβολογήσω, το οποίο ίδρυσε ο Jay-Z. Ο Jay-Z, ο οποίος... Ο άντρας της Beyoncé, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας. Κοίταξε να δεις, ο Jay-Z αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους παραγωγούς στην Αμερικάνικη μουσική. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν, έτσι, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Από το υπό το μηδέν, για να ακριβολογούμε. Αυτή τη στιγμή billionaire, με δικό του brand σαμπάνιας μισό-μισό με εμάς, με τη Μονετιένες και η Armand de Brignac. Ναι, ναι. Αυτή είναι η σαμπάνια, λοιπόν, σε αυτό το πολύ χαρακτηριστικό μεταλλιζέ μπουκάλι, λοιπόν, που έχει ως λογότυπο... Περίμενε να το κάνω με Google. Τώρα πρέπει να δω εγώ τώρα. Λοιπόν, για πες μου λίγο πάλι πώς λέγεται. Armand de Brignac. Ωραία. Λοιπόν, για να μπορείς δω. Μπορείς είτε να το κάνεις Google, είτε να μπεις στο Instagram το δικό μου. Το είδα, κατάλαβες. Το έχω δει. Που έχει λογότυπο το Ace of Spades. Ναι, μοιάζει σαν Ace of Spades. Ναι, μπράβο. Εντυπωσιακό, παιδιά, τα 750 ml εδώ, 436 ευρώ. Και η καρδιά μου. Η καρδιά μου. Λίτρα 150.000. Ο Θεέ μου, το μπουκάλι κάνει 430 ευρώ. Συνέχισε, θέλω να μάθω για αυτήν. Ακίνη την έχετε με τον Jay-Z, μισή-μισή, η Moët, NSC. Αυτή λοιπόν είναι μια σαμπάνια,
η οποία πέραν όλων των άλλων διδάσκεται ως case study στα πανεπιστήμια και στα business schools, γιατί είναι η απόλυτη, το απόλυτο success story στο luxury business. Γιατί αυτό? Γιατί αν το καλοσκεφτείς, ο κλάδος της σαμπάνιας με τους παίχτες οι οποίοι είναι κυριαρχούν σε αυτόν μέχρι σήμερα έχει κλειδώσει εδώ και αιώνες. Δηλαδή έχουμε τις σαμπάνιες όπως η Ντον Περινιόν, η Μοέτ Σαντών, όλες αυτές, όλοι αυτοί οι οίκοι έχουν πάρει τη θέση τους και τη διατηρούν από το 1700 τόσο σκέψου, έτσι. Ναι. Συν πλην κάποια χρόνια. Ποιος λοιπόν θα σκεφτόταν ότι μπορεί κάποιος να έρθει τα τελευταία 8 χρόνια και όχι μόνο να μπει σε αυτόν τον κλάδο που είναι κλειστό ερμητικά από κάθε πλευρά, αλλά να πρωταγωνιστήσει κιόλας. Ο Jay-Z λοιπόν έφτιαξε, μάλλον αγόρασε αυτό το brand, το έχει κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή η σαμπάνια Armand Brignac, αυτή η ακριβή που βλέπεις, είναι από τις πρώτες στην top κατηγορία. Έτσι, κάτι το οποίο κανείς δεν θα. Δηλαδή, αν το πριν από το 8 χρόνια το έλεγε σε κάποιον αυτό, θα γελούσε. Ναι. Κι όμως έγινε. Και είναι και μια σαμπάνια που είναι και πάρα, πάρα πολύ ποιοτική ως κρασί, πέρα από όλο το. Εντάξει, και είναι και μια ιστορία τώρα, motivational story αυτό. Γιατί απόλυτα. Ακόμα και ένας τέτοιος κλάδος τόσο. Πώς να αναστατωθεί αυτός ο κλάδος. Βρέθηκε βέβαια ένας Jay-Z και βρέθηκε. Εντάξει, έτσι. Εντάξει, ποιος θα μπορούσε να άλλαξει, ναι, είναι. Έτσι, σωστό, σωστό. Ναι. Αλλά Royalties μόνο. Ναι. Ναι. Η Κρίσταλ που ξέρω εγώ. Η Κρίσταλ, αυτή δεν είναι δική μας. Ναι. Είναι μία. Να μας πεις και άλλα εικόνικα. Καλά, θα σας πω. Ναι, 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 ναι. Η Κρίσταλ είναι μία σαμπάνια που ανήκει στον Νίκο Λουί Ροντερέρ. Και είναι η κορυφαία του ετικέτα, η Tête de Cuvée, όπως λέμε. Όπως ήταν κάποτε η Ντόν Περινιόν για τη Μόντε Σαντών. Με τη διαφορά, η Ντόν Περινιόν τώρα είναι, αποτελεί έναν οίκο από μόνη της. Ναι. Η Ντόν Περινιόν και η Κρυστάλ είναι από τις λίγες σαμπάνιες, και ως brand και ως οίκη, που παράγουν μόνο χρονολογημένες σαμπάνιες. Ναι, μόνο από συγκεκριμένα vintages. Ναι. Άλλη iconic σαμπάνια είναι η Bollinger. James Bond. James Bond, ακριβώς, αλλά μετά το. Από τον Roger Moore και μετά. Από τον Roger Moore και μετά. Ο Σον δηλαδή έπινε. Ο Σον Κόνερι, η αγαπημένη σαμπάνια του Σον Κόνερι είναι η Ντόν Περινιόν του 1953. Έτσι, συγκεκριμένα, να το θυμάσαι. Ωραία, και περνάμε τώρα σε σαμπάνια και pop κουλτούρα. Συνέχιση. Και από εκεί και πέρα, πλέον σαμπάνια και pop κουλτούρα, όπως λες, το απόλυτο παράδειγμα είναι η Μαντόνα. Ναι. Η οποία έχει πει, και εγώ το ενστερνίζομαι απόλυτα και μακάρι να μπορούσα να το κάνω με την ίδια συγνότητα που το κάνει και εκείνη, ότι το αγαπημένο της, η αγαπημένη της αμαρτία, για να το πω έτσι, είναι να πίνει η ροζέ σαμπάνια του οίκου Krug με τηγανιτές πατάτες. Και η αλήθεια είναι ότι, γι' αυτό σου λέω μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, αλλά ο συνδυασμός τη σαμπάνια με την τηγανιτή πατάτα, με μια καλή τηγανιτή πατάτα, έτσι, είναι από τους μαγικότερους που υπάρχουν. Και γενικά μια καλή σαμπάνια με το τηγάνι ως έννοια, γαστρονομικά, όχι απλά ταιριάζει, απογειώνει και απογειώνεται. Γιατί, και χωρίς να θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, η σαμπάνια αφενός είναι ένα κρασί πολύ ψηλό, με πολύ ψηλή οξύτητα. Μας γαργαλάει κιόλας. Όχι μόνο μας γαργαλάει, αλλά μας φρεσκάρει το στόμα, ειδικά με τις μπουρμπουλήθρες, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι λιγοτικό φας, που είναι έξω εγώ χυλάδια, τηγανιτά κτλ., που υπό άλλες συνθήκες θα σου βάρινε το στόμα, με τη σαμπάνια, όχι μόνο δεν καταλάβεις τίποτα, είναι πεντακάθαρο. Ένα. Ναι, ναι. Και δεύτερον, η σαμπάνια, λόγω του τρόπου με τον οποίο φτιάχνεται, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα απλά εντός αγωγικών αφρόδη κρασιά, έχει κάποιες γευστικές προεκτάσεις, ναι, που θυμίζουν πάρα πολύ το ζυμάρι, το φρέσκο ψωμί, το κρουασάν, το βούτυρο. Γι' αυτό και φαγητά που έχουν τηγανιστεί και ειδικά σε κουρκούτι, ναι, έτσι, είναι η τέλειοι συνδυασμοί για σαμπάνια. Δηλαδή, σκέψου ότι κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει από την Καλιφόρνια και το είχαμε κάνει και εδώ. Είχα κάνει εγώ κάποια events και είχαν κάνει πάταγο η μόδα του να συνδυάζεις τηγανιτό κοτόπουλο με σαμπάνια. Ναι.
Επίσης, άμα θες, δηλαδή καλή τηγανητή πατάτα, τηγανητό καλαμαράκι, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι λίγο κόντρα και είναι πολύ ωραίο. Μα αυτό είναι το ωραίο. Είναι. Αυτό είναι το ωραίο. Και εκεί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάει. Το δηλαδή, λαϊκό φαγητό, να το πω έτσι, ξέρω εγώ. Το καθημερινό. Ναι, ναι, το καθημερινό. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν λέω ότι η σαμπάνια είναι ένα φτηνό κρασί και δεν θα είναι ποτέ. Αλλά αν μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου μια διαφορετική πολυτέλεια, έτσι, ναι, και να διαθέσεις κάτι παραπάνω σε κάποια έτσι λιγάκι πιο ιδιαίτερη, πιο όμορφη στιγμή, ναι, αντί να σκεφτείς απαραίτητο ότι χρειάζεσαι κάτι που να είναι πολύ υψηλής γαστρονομίας και περίεργο και σπάνιο και ιδιαίτερο, ακόμα και αυτό που σου λέω, τηγανητά καλαμαράκια, να είναι καλά φρεσκοτηγανισμένα κτλ. Με σαμπάνια, είναι φανταστικό. Τώρα προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ, να το οραματιστώ, ναι, να το νιώσω. Ναι. Νομίζω πάει πολύ το κουρκούτι με τη σαμπάνια. Δεν φαντάζεσαι πόσο. Δεν φαντάζεσαι πόσο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και λίγο, αυτά είναι όλα επισκέψιμα εκεί, όπως βρεθεί εκεί και μαγικά. Όχι ακριβώς. Α, δεν είναι. Όχι ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι περνάει κάποιος απ' έξω και μπαίνει. Μάλλον τα περισσότερα είναι οποία στην Καμπανία είναι ανοιχτά κατά κύριο λόγο για επαγγελματίες. Και πάλι κατόπιν ραντεβού. Α, δεν είναι όπως είναι τον Μπορντό, ας πούμε. Ούτε στον Μπορντό είναι τόσο απλά πράγματα. Α, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη και γενικώς όπου τα εινοποιεία όχι μόνο είναι άνετα, αλλά θέλουν να προσελκύσουν τον κόσμο. Αλλά σε εινοποιεία όπου τα κρασιά είναι πολύ ακριβά. Έτσι. Σωστό και αυτό. Και δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι για να δοκιμάσει οποιοδήποτε απλά να περάσει. Και γενικά δεν είναι μόνο ότι σε αυτού του είδους τα εινοποιεία, δεν είναι μόνο ότι μπαίνει κάποιος και δοκιμάζει κρασιά, του προσφέρουν μια πολύ συγκεκριμένη και ιδιαίτερη εμπειρία. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να το προγραμματίσει και πρέπει να είναι κάποιος για τον οποίο αξίζει να κάνει, ναι, η εταιρεία, ο οίκος, οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει απόσταση, να υπάρχει αυτό το αποκλειστικό. Ναι, 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 ναι. Κομμάτι δηλαδή της ιστορίας σου είναι ακριβώς, και αυτό. Ακριβώς. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για τη σαμπάνια? Η σαμπάνια εμφιαλώνεται σε διάφορα μεγέθη φιαλών. Ναι. Από μικρά που είναι 200 ml, δηλαδή, ναι, ατομικά, μέχρι και φιάλες των 30 λίτρων που ονομάζονται, αυτό το μέγεθος ονομάζεται μύδας. Οι περισσότερες φιάλες, όταν αρχίσεις και βλέπεις μεγάλες φιάλες, που τώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ της μόδας, για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, τους έχουν δοθεί βιβλικά ονόματα. Ναι. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο Μίδας, ο Τζερομπόαμ και ούτω καθεξής. Γιατί είναι λίγο επιβλητικά, ναι, και ακούγονται, ναι, και επιβλητικά. Ναι, ναι. Τώρα παντελής δεν γίνεται. Ναι, προφανώς. Κάπως θα ήταν λίγο πρόβλημα αυτό. Αν το πάμε τεχνικά, όσο πιο μεγάλο το μπουκάλι είτε στο κρασί είτε στο ήπιο κρασί είτε στη σαμπάνια, τόσο πιο σωστή η παλαίωση μέσα στο μπουκάλι, γιατί είναι λιγότερο το οξυγόνο. Άρα η παλαίωση του κρασιού είναι πιο ήπια και πιο σταδιακή. Βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι οι μεγάλες φιάλες είναι πιο πολύ σε ζήτηση και πιο πολύ της μόδας, γιατί στα μεγάλα κλαμπ που εκεί, ξέρεις, παίζει πάρα πολύ και το στοιχείο του εντυπωσιασμού, ναι, όποιος ανοίξει το μεγαλύτερο μπουκάλι, ναι, είτε για την παρέα του είτε και μόνος του ενίοτε, ας πούμε, ναι, κάνει και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ναι, 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 εντάξει, με το δοξία μας, ναι, οκ. Ναι, ναι. Επίσης να σου πω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, εδώ και καμιά δεκαετία, η μόδα της σαμπάνιας με πάγο. Ναι. Εσύ τι λες γι' αυτό? Θα σου πω. Περιορέξω, για πες. Θα σου πω. Τεχνικά και πριν ασχοληθώ επαγγελματικά στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και πριν την έλευση του συγκεκριμένου προϊόντος για τον οποίο θα σου πω, ήμουν πολύ κατά. Ναι. Γιατί η σαμπάνια δεν έπρεπε και δεν πρέπει μια καλή ξηρή σαμπάνια να προσθέτουμε ούτε πάγο, ούτε φράουλες που βλέπουμε καμιά φορά, ούτε τίποτα. Δεν πρέπει να προσθέτουμε τίποτα. Γιατί ένα κρασί το οποίο προκύπτει από μια εξαιρετικά επίπονη και μακρά διαδικασία για να είναι τέλεια ισορροπημένο. Ό,τι και αν του κάνεις το παραμικρό, του διαταράσσει αυτή την ισορροπία. Ναι. Έλα όμως που υπήρχαν και υπάρχουν, και μάλιστα τώρα ακόμα περισσότερο, νέοι και πιο έτσι, πώς να το πω, ζαμανφού, αν θέλεις, καταναλωτές, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ειδικά σε ένα καλοκαιρινό ριζόρτ στη Μεσόγειο ή οτιδήποτε, ας πούμε. Γιατί όχι. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι όλη μέρα σε ένα σκάφος, σε μια πισίνα, σε μια παραλία, πίνουνε σαμπάνια η οποία ζεσταίνεται. Τι να κάνω τώρα? Α, ρίξε μερικά παγάκια να μένει δροσερή. Αυτό λοιπόν, όσο λάθος κι αν ήταν τεχνικά, ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε. Ο οίκος Μωρέ ντε Σαντών λοιπόν το είδε και συνειδητοποίησε ότι έχουμε δύο
οδούς να ακολουθήσουμε. Ναι. Ή να κάτσουμε να παρακολουθούμε τον κόσμο να πίνει λάθος τις σαμπάνιες μας και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Ή να φτιάξουμε μια σαμπάνια η οποία να είναι φτιαγμένη ακριβώς για αυτό το λόγο, για να πίνεται με πάγο. Έτσι λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 2010, δηλαδή εκεί νομίζω γύρω στο 11-12 αν θυμάμαι καλά, εμείς βγάλαμε τη σαμπάνια τη Moët Ice. Την άσπρη. Η οποία είναι μια σαμπάνια που είναι φτιαγμένη ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή είναι πιο γλυκιά και είναι φτιαγμένη από ειδικά χαρμάνια κρασιών, ναι, έτσι ώστε να τη βάζεις στο ψυγείο και όταν τη σερβίρεις να τη σερβίρεις με παγάκια και με κάποια garnishes όπως λέμε, δηλαδή με κομμάτια φρούτων, με μια φέτα λεμόνι ή lime. Σε ποτήρι ψηλό. Σε ποτήρι, όχι μόνο ψηλό, σε ποτήρι μεγάλο κρασιού πλέον. Έτσι, μεγάλο, σαν σκέψου, μεγάλο κόκκινο κρασιού. Έχω δει και αυτά στην παραλία, τα έχω δει. Μπράβο, αυτά που έχει λοιπόν στην παραλία, τα άσπρα. Τα άσπρα είναι έχουν και. Πλαστικά, γιατί πρέπει να μην σπάνε άμα πέσουν κάτω κτλ. Είναι γι' αυτό το λόγο, να χωράνε παγάκια, να χωράνε φρούτα και να χωράνε και τη σαμπάνια. Δεν πώς είναι. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ δροσιστική. Πιο ελαφριά. Είναι... Όχι, δεν είναι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς επειδή προσθέτει τον πάγο και τα φρούτα είναι πιο γλυκιά από μια ξηρή σαμπάνια που ξέρουμε, αλλά όχι πάρα πολύ γλυκιά. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστη για να την πίνεις όταν κάνεις ένα πάρτι, όταν είσαι σε ένα μπαρ, όταν χορεύεις, γενικά για να περνάς καλά. Και είναι μια σαμπάνια η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει πάταγο. Ειδικά στους νέους. Ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά στην παραλία. Το καλοκαίρι, ναι. Σε παραλία, πισίνα, beach bar, σκάφος, ναι. Beach party, ούτω καθεξής. Παντού. Χαμός. Ναι. Λοιπόν, η σαμπάνια πώς σερβίρεται? Η σαμπάνια λοιπόν σερβίρεται με διάφορους τρόπους. Ναι. Και πώς θα ανοίγει όλα. Εκεί θέλω να φτάσω. Εγώ την ανοίγω και με σπαθί, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Έχω δει στην τηλεόραση. Αυτό λοιπόν. Κουνάω ή δεν την κουνάω? Την κουνάς μόνο αν έχεις κερδίσει τον Τζόκερ ή τον Grand Prix. Έτσι. Αλλιώς δεν το συνιστούμε αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, και άμα δεις ειδικά τις παλιές ταινίες James Bond, που πάντα ο James Bond πίνει σαμπάνια, το συζητάμε, άμα προσέξεις τη στιγμή που του ανοίγουν τη σαμπάνια ή άμα την ανοίγει ο ίδιος στο εκάστοτε Bond Girl, ναι, τι κάνει. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος που ακολουθούμε, για να το πω σωστά, οι επαγγελματίες, όπου σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο που ξέρεις, έχει ταυτίσει το άνοιγμα της σαμπάνιας με το παφ του φελού, ας πούμε, που όντως είναι ένα είδος με τον ακούς, χαίρεσαι, επειδή να τη λες ότι είναι μια όμορφη στιγμή. Εννοείται κατευθείαν. Ακούς φανταστεί αυτή τη στιγμή, αυτό θα καταλάβει. Είναι μια χαρούμενη στιγμή. Κάτι γιορτάζουμε και περνάμε καλά. Ωστόσο, ο επαγγελματίας, επειδή το σερβίρισμα της σαμπάνιας προϋποθέτει διακριτικότητα και σου λέει ότι σε ένα εστιατόριο, σε ένα κλαμπ, κάπου όπου ένας γνώστης της σαμπάνιας ανοίγει μια καλή φιάλη, δεν είναι απαραίτητο να το ξέρουν όλοι. Έτσι. Οπότε ο επαγγελματίας και ο σομελιέ ο σωστός φαίνεται στο πόσο αθόρυβο είναι το άνοιγμα της σαμπάνιας. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξέρεις. Έτσι, γιατί η σαμπάνια είναι υποπίεση. Το πιο φυσικό είναι να κάνει παφ και να ανοίξει. Λοιπόν, είναι δύσκολο το αθόρυβο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να το ελέγξεις πάρα πολύ, έτσι ώστε ανοίγοντας να μην ακουστεί το παφ, να ακουστεί αυτό που λέμε εμείς ένας ελαφρύς αναστεναγμός. Έτσι, γιατί πάντα η σαμπάνια και κάτι ερωτικό και κάτι ρομαντικό. Αναστενάζει λίγο, μα την ανοίξει σωστά θα αναστενάζει. Αναστενάζει πολύ ελαφριά, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι πάντα δροσερή, εννοείται. Ποτέ παγωμένη, αλλά δροσερή. Τι θα πει αυτό, άρα τη βάζω στο ψυγείο και τη βγάζω. Τη βάζουμε στο ψυγείο. Ναι. Εντάξει, συνήθως μέχρι να τη σερβίρουμε, να πάει στην ποτήρια, έρχεται σε μια καλή θερμοκρασία. Ναι. Γενικά, οτιδήποτε έχει αλκοόλ και σίγουρα το κρασί, είτε μιλάμε για αφρόδες, είτε μιλάμε για ήπιο, δεν το παγώνουμε ποτέ. Γιατί όσο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, τόσο λιγότερο τα αρώματα αναπτύσσονται. Εγώ τα λευκά τα θέλω σούπερ παγωμένα όμως. Πιο πολύ από το κανονικό τους. Ειδικά το καλοκαίρι. Εδώ πέρα υπάρχει μια παγίδα εντός αγωγικών. Γιατί ναι, μεν ειδικά το καλοκαίρι θες να σε ξεδιψάσει, οπότε θες να είναι κρύο. Αλλά όσο πιο κρύο το κρασί, τόσο λιγότερο το καταλαβαίνεις. Ειδικά δε η σαμπάνια, τις οποίες τα αρώματα είναι έτσι κι αλλιώς πιο χαμηλής έντασης από τα περισσότερα άλλα κρασιά. Οπότε συνήθως τη σαμπάνια τη σερβίρουμε σε μια θερμοκρασία 6 με 10 βαθμούς. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι το ψυγείο στο σπίτι μας είναι γύρω στους 4, σημαίνει ότι τη βγάζουμε από το ψυγείο. Θα πέσει κατευθείαν. Ακριβώς, ανεβαίνει. Ναι.
Στα κλαμπ εννοείται ότι και για λόγους εντυπωσιασμού και για επειδή θα μπορεί να κάτσει ένα μπουκάλι σαμπάνια σε λίγο πόση ώρα, το έχουμε σε ένα ice bucket με πάγο, είτε πάγο σχέδιο είτε πάγο με νερό, αλλά προϋποθέτει όλο αυτό ότι ξέρεις με το που θα μπει στο ποτήρι, δεν θα την πιεις και μονορούφι, θα την κρατήσεις, θα μιλάς, θα χορεύεις, οτιδήποτε κλπ. Ζεσταίνει σιγά σιγά, οπότε ξεκινάει από μια κρύα θερμοκρασία για να τα απολαύσεις εσύ δροσερή στο ποτήρι σου. Και επίσης το σπαθί που σου είπα πριν είναι το λεγόμενο σαμπράζ. Είναι μια τεχνική η οποία ξεκίνησε από τους υπείς του Ναπολέοντα, οι οποίοι όταν γυρνούσαν από τις μάχες και ήταν νικητές, περνάγανε από τα σπίτια της σαμπάνιας και οι ιδιοκτήτες τους κερνάγανε, τους προσφέρανε μπουκάλια σαμπάνιας για να τους δοξάσουν, ας πούμε, για τη νίκη τους σε κάποια μάχη, σε κάποιο πόλεμο. Και εκείνοι με τη σειρά τους, επειδή όλα για μια γυναίκα γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να εντυπωσιάζουν τις κυρίες της εποχής, τι κάνανε, δεν τα ανοίγαν τα μπουκάλια της σαμπάνιας με τον ορθόδοξο τρόπο, βγάζαν τις συφολόγχες τους και τα ανοίγανε κόβοντας ουσιαστικά το πάνω κομμάτι του στομίου του μπουκαλιού με το σπαθί. Αυτό τώρα πόσα πρέπει να χαραμίσεις για μέχρι να το τελειοποιήσεις όμως? Κοίταξε να δεις, δεν είναι δύσκολο. Εγώ δεν σου κρύβω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έκανα και το ψιλοφοβόμουν κιόλας, μέχρι που πριν από 3 χρόνια ένας φίλος μου σομελιέ Ούγγρος στη Βουδαπέστη, ο οποίος κατέχει και το ρεκόρ Guinness στο άνοιγμα σαμπάνιας με σπαθί, λέει, έλα εδώ θα σε μάθω. Βρε δεν θέλω, όχι έλα. Λοιπόν, μου έδειξε πώς να το κάνεις και άμα ξέρεις την τεχνική δεν είναι δύσκολο, είναι και πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και σκέψω ότι κάποια στιγμή που γυρίσαμε πρέπει και να έχεις και σπαθί επίσης. Πρέπει να έχεις και σπαθί, εγώ έχω και σπαθί ειδικό, έχω πάρει από τη Γαλλία. Α, υπάρχει και ειδικό σπαθί ειδικό, για το άνοιγμα. Ναι, εδώ κάνει με το σπαθί του δραμαλί, ας πούμε, που μπορεί να έχεις από... Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα κοφτερό το σπαθί, έτσι. Ναι, γιατί είναι ειδική η τεχνική που ακολουθείς. Για να καταλάβεις, είχα γυρίσει ένα βιντεάκι που άνοιγα το μπουκάλι με σπαθί στη Βουδαπέστη όταν μου το έδειξε αυτό που σου λέω και το οποίο μου το ζητήσαν και μου το πήραν από ένα κανάλι αμερικάνικο και το παίξαν πριν από 2 χρόνια στην αμερικάνικη τηλεόραση την πρωτοχρονιά για να δείξουν πώς γίνεται. Έτσι, είμαστε και διάσημοι, εξάγουμε και πολιτισμό. Αυτό βλέπω. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα σήμερα μαζί σου. Και υπάρχουν, να ξέρεις, και πολύ περισσότερα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μιλάω για τη σαμπάνια για μέρες. Είναι το εισαγωγικό μας, ρε παιδί. Αλλά γιατί το δικά μου είναι και β' μέρος. Πιο έτσι, πιο βαθιά να μπούμε, πιο εξειδικευμένα. Εγώ έτσι και βρεθώ και με σερβίρουν κάπου σαμπάνια σε κάποιο πάρτι την από δεν ξέρω ή άμα αγοράσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω τη γανιτή πατάτα. Εννοείται. Και κουρκούτι, ίσως τυροκεφτέ, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Με το κουρκούτι θα πάει πάρα πολύ. Και να ξέρεις, ειδικά άμα βρεθείς σε πιο απλές καταστάσεις. Γιατί σου λέω, εμείς τώρα τη Μοέτα Σαντών, γι' αυτό την κυκλοφορούμε και στα μικρά τα μπουκαλάκια αυτά, τα μοετάκια που λέμε εμείς, για να μπορείς και σε ένα πάρτι. Σε ένα πάρτι, ακόμα και με popcorn βουτύρου την πιεις, είναι, να ξέρεις, φανταστικό. Όπως επίσης ένα champagne brunch με κρουασάν βουτύρου. Τέλειο. Γιατί έχεις τη θυμή σου, βούτυρο, ζυμάρι, σαμπάνια. Φανταστικό. Κοκτέιλ με σαμπάνια δεν μου είπες, έχει? Δεν είμαι πολύ φαν, να σου πω την αλήθεια, γιατί σε ένα κοκτέιλ αφενός είναι κρίμα να χαραμίσει τη σαμπάνια. Ναι. Και αφετέρου στα περισσότερα κοκτέιλ, ναι μεν μπορεί να χρειαστείς τη ζωντάνια και την ένταση ενός αφρόντους κρασιού, αλλά δεν θέλεις απαραίτητα την πολυπλοκότητα και την ωριμότητα μιας σαμπάνιας. Γι' αυτό και, ας πούμε, το πιο γνωστό κοκτέιλ που γίνεται με αφρόντες κρασί, που είναι το Μπελίνι, γίνεται με προσέκο, που είναι ένα πολύ πιο απλό και εύκολο αφρόντες κρασί. Ναι. Μία καλή σαμπάνια, μία σαμπάνια, καλό να την απολαμβάνεις όπως είναι. Τα υπόλοιπα αφρόδη κρασιά, όπως η ισπανική κάβα, το προσέκο ή ακόμα και στην Ελλάδα που έχουμε στο αμίντεο, αυτά... Εγώ μόνο το αμίντεο ξέρω. Ναι. Και όποιο άλλο, τέλος πάντων, αυτά ακολουθούν. Πώς σου προέκυψαν αυτά? Κύριε, να μην πω τη λέξη αντιγραφή, δεν είναι και σωστή. Όλα ξεκίνησαν από τη σαμπάνια, εννοείται ιστορικά, αλλά η μέθοδος της σαμπάνιας, η μέθοδος παραγωγής της σαμπάνιας, που ονομάζεται παραδοσιακή μέθοδος, μέθοδο traditionnel ή μέθοδο κλασικό στα ιταλικά, είναι μια σαμπάνια που ακολουθείται και σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου. Ναι. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία, στην Ισπανία με την κάβα, όπως είπες, στην Ελλάδα, εδώ, στο Αμίντεο, το κτήμα Καρανίκα,
και η πιο γνωστή εινοποιία μας εν Ελλάδη και ιστορική που κάνει αφρόδη κρασιά, η Καΐρ στη Ρόδο, που τα κάνει με την παραδοσιακή μέθοδο, αλλά με ελληνικές ποικιλίες. Εννοείται με το που βγαίνουμε έστω και ένα μέτρο έξω από την Καμπανία, το κρασί πάβει να ονομάζεται σαμπάνια, οπότε ονομάζεται αφρόδες κρασί. Είναι ντενομινά, πώς λέγεται. Ακριβώς, είναι απελασιόν κοντρολέ και πιο κοντρολέ δεν γίνεται. Σκέψου ότι οι αμπελώνες της Καμπανίας ελέγχονται από δορυφόρο. Έτσι, δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή πραγματικά την παραμικρή παρασπονδία ούτε χιλιοστό. Έτσι. Υπάρχουν όμως και πολύ καλά αφρόδη κρασιά που γίνονται με μια απλούστερη μέθοδο. Η πιο κλασική, η πιο χαρακτηριστική περίοδος είναι το Προσέκο στην Ιταλία, στο Βένετο, όπου η δεύτερη ζύμωση δεν γίνεται πλέον μέσα στο μπουκάλι όπως τη σαμπάνια ή όπως τα κρασιά με τις παραδοσιακές μεθόδου, και άρα δεν είναι τόσο ακριβό, τόσο επίπονο και τόσο μακροσκελής μέθοδος, γίνεται μέσα σε μια δεξαμενή. Οπότε η όλη διαδικασία παίρνει λιγότερο, είναι πιο φτηνή, είναι πιο οικονομική και μας δίνει κρασιά τα οποία είναι πολύ πιο ανάλαφρα και εύκολα. Είναι κρασιά τα οποία τα πίνει κανείς, να μπορεί να πιει ένα κοκτέιλ καλή ώρα που λέγαμε ας πούμε, ή τα πίνει χωρίς ιδιαίτερες ας πούμε προσδοκίες όσον αφορά σε pairing με φαγητό ή οτιδήποτε. Είναι απλά πολύ όμορφα και πολύ κομψά δροσιστικά αφρόδη κρασιά. Πώς λέγεται το κοκτέιλ με το προσέκο, πες το πορτοκαλί. Μπελίνι. Όχι, όχι, το άλλο με το προσέκο, το πορτοκαλί, το πολύ γνωστό. Το πορτοκαλί. Το απεριτή. Το σπρίτς. Το σπρίτς, ναι, ναι. Το εκεί, αυτό. Το προσέκο, νομίζω, εκεί με το άπερολ. Ναι, με τη διαφορά ότι και εμείς και εκεί έχουμε μία ένσταση. Ωραία, να την ακούσουμε. Το σπρίτς, ξέρεις. Σπρίτς είναι μια κατηγορία. Όχι, ποτού. Δεν ξέρω, πες. Εγώ είμαι social drinker, αυτά. Μπράβο. Λοιπόν, το σπρίτς. Μέχρι εκεί. Το σπρίτς είναι μια κατηγορία ποτού, μια κατηγορία long drink, αν πρέπει να ακριβολογήσουμε, που συνδυάζει ένα λικέρ με έναν αφρόδι ίνο. Έτσι. Το σπρίτς ετυμολογικά ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιταλία, όπου οι Βορειοϊταλοί, οι οποίοι είναι σε εκείνα τα μέρη, είναι και λίγο γερμανοτραφείς, αν θέλεις, και μάλιστα κάποτε ήταν και υπό αυστρο-ουγγαρική κατοχή, οι δυνάμεις της κατοχής υποχρέωναν τους Ιταλούς να τους σερβίρουν τα κρασιά τους, τα ντόπια, τα οποία όμως τους φάνονταν πιο βαριά σε σχέση με τα δικά τους, οπότε τι λέγανε, κάνε μου ένα σπρίτς, όπως το λέγανε οι ίδιοι, δηλαδή με παχύ ακριβώς, ψέκασέ μου το με λίγο νερό, νέρωσέ μου το, έλεγαν. Ναι. Αυτό λοιπόν μέσα στους αιώνες πέρασε ως μια τεχνοτροπία, να παίρνεις κάτι, να παίρνεις ένα λικέρ βαρύ και να το αραιώνεις με ένα αφρόδες κρασί. Εμείς λοιπόν ως ομιλός, και μάλιστα μετά από εδώ θα φύγω να πάω να αγοράσω αυτό που θα σου πω και στον προτείνω και εσένα, αν θέλεις. Ακριβώς επειδή δεν μας αρέσει το γεγονός ότι σε ένα σπρίτς, μάλλον ένα σπρίτς σήμερα ο καταναλωτής το ξέρει με βάση το λικέρ του, ενώ το αφρόδες κρασί είναι πάνω από 50% του περιεχομένου του ποτηριού σου, αλλά κανείς δεν ασχολείται με αυτό και κανείς δεν ξέρει τι περιέχει από πλευράς αφρόδες κρασιού το ποτήρι σου. Εσύ λες προσέκο, αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρεις και δεν σου λέει κανένας, τις περισσότερες φορές να ξέρεις, ειδικά στα όχι πολύ ας πούμε κορυφαία μπαρ, βάζουν και κάποια αφρόδη κρασιά αμφιβόλου προελεύσεως. Έτσι, επειδή είναι πιο φτηνά, πιο οικονομικά και πιο ανώνυμα. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε ένας όμιλος, η Μοέτια είναι εσύ που δεν αγαπάμε την ανωνυμία, το αντίθετο, αγαπάμε το premium και παράγουμε premium προϊόντα, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο spritz, το οποίο κυκλοφορεί από φέτος στην αγορά, ονομάζεται Chandon Garden Spritz, και έχει ως βάση ένα κορυφαίο αφρόδες κρασί που φτιάχνει το εινοποιείο μας που ονομάζεται Chandon στην Αργεντινή. Και στο χαρμάνι προστίθεται ένα λικέρ που φτιάχνεται επίσης στην Αργεντινή από πορτοκάλια Βαλένσια, από φλούδες, από τα φλούδια του πορτοκαλιού που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα είτε ομά, είτε ψημένα στο φούρνο, είτε μαριναρισμένα σε αλκοόλ, για να πάρουμε από το πορτοκάλι ό,τι γεύση, άρωμα και αιθέριο έλαιο μπορεί να μας δώσει. Συν ένα μυστικό χαρμάνι από μυρωδικά και βότανα από εξωτικούς προορισμούς από όλο τον κόσμο. Αυτό μπαίνει σε μια φιάλη που μοιάζει πολύ με φιάλη σαμπάνιας, είναι ready to drink και σερβίρεται σε μεγάλο ποτήρι με πάγο, δενδρολίβανο και αποξηραμένο πορτοκάλι. Και είναι το απόλυτο spritz, το απόλυτο απεριτίβο του 2022. Με υπογραφή δική μου. Του 2023. Από το 2022 και μετά λοιπόν. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες, και λίγα, αλλά θα κάνουμε ακόμα.
ακόμη μία εκπομπή. Οπότε σε κλείνω να ξέρει από τώρα. Τέντ Λέλεκα, όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε. Καλά, το κάνετε Google να επικοινωνήσετε μαζί του ό,τι χρειαστείτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα σήμερα. Instagram, Τέντ. Όλα αυτά θα τα βρούνε όλα. Είναι σημαντικό ακόμα και αν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για τα προϊόντα πολυτελείας να ξέρουμε γι' αυτά. Είναι στοιχεία της pop κουλτούρας. Για μένα είναι μία. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχουμε μια γενικευμένη γνώση για τα πράγματα, για τον κόσμο που μας περιβάλλει, γιατί είναι στοιχεία παντού, στην ιστορία δηλαδή, υπάρχουν αυτά. Και να σου πω κάτι. Συστατικά μιας καλής ζωής και να επιθυμείς έτσι να φτάσεις σε ένα ακριβώς σημείο, ακριβώς, να τα αγοράσεις και εσύ, γιατί ακριβώς, όχι δηλαδή. Να το ονειρεύεσαι. Βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή εμείς ως οργανισμός έχουμε παρακολουθήσει πολλές έρευνες τον τελευταίο καιρό και ειδικά στην μετά-COVID εποχή, ναι, είδαμε ότι ο κόσμος έχοντας ζήσει αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια αβεβαιότητας και φόβου, έτσι, και χρόνια που δεν ξέραμε αφενός τι ξημερώνει για την υγεία μας, ναι, τι ξημερώνει για τη δουλειά μας. Απώλειες, κλειστές δουλειές, κλειστή εστίαση και όλα αυτά. Βγαίνοντας από αυτό, ο καταναλωτής παγκοσμίως έχει αλλάξει και έχει στραφεί και ξέρει ότι ακόμα και αν έχει λιγότερα να δώσει ενδεχομένως, θα τα διαθέσει κάπου, θα τα διαθέσει σε προϊόντα ή εμπειρίες ή υπηρεσίες που τον κάνουν να νιώθει καλύτερα, ναι, του προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και του δίνουν και, πώς το λένε, ότι είναι καλύτερη και για την υγεία του. Αυτό δηλαδή το δικό μας το σπρίτς, για να καταλάβεις, μέσα σε όλα, επειδή έχει γίνει τεράστια έρευνα, έχει και 50% λιγότερη ζάχαρη από όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα ποτά της αγοράς. Ωραία. Γιατί θέλουμε να δώσουμε στον καταναλωτή την απόλυτη εμπειρία, αλλά να ξέρει ότι παίρνει κάτι το οποίο είναι φυσικό. Για εμάς που κάνουμε μόνιμα δίαιτα, ναι, για συνέχεια. Δυστυχώς, και βάζω και εμένα στον εαυτό μου, με παταγώδια αποτυχία τις περισσότερες φορές, αλλά έτσι είναι δυστυχώς. Ωραία. Αυτό είναι το κλείσιμο. Καλό να το ξέρουμε όμως. Αυτό είναι το κλείσιμο μας. Ναι. Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου και είστε επανειδήν. Αν θα γίνει και άλλο. Εντάξει. Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά και καλή χρονιά. Βεβαίως.